ανθρώπων μαυροφορεμένων που βλέπετε εδώ εν ώψη της απολογίας του κατηγορούμενου δείχνει το μέγεθος της αγάπης και του συγκλονισμού που υπέστη η κοινωνία μας προς το πρόσωπο του Μακαρίτη, του εκλειπώντος του θύματος. Ήταν ένας άνθρωπος σημαντικός και για την οικογένειά του αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Γι' αυτό και η καλοσύνη του, η ενεργητικότητά του είναι που έχουν συμβάλει στο να δείχνουν αυτά τα συναισθήματα συμπάθεια τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, έχουμε να κάνουμε προφανώς με ένα στιγνό εγκληματία. Εγώ με τόσα χρόνια στα δικαστήρια, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους έγκλημα με αυτή τη βαναυσότητα, τη σκληρότητα, τον αποτροπιασμό τον οποίο προκαλεί. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα το αντιμετωπίσει αναλόγως. Κύριε Μαρκογεννάκη, ισχύει ότι ο δράστης κυνήγησε το θύμα μέσα στην επιχείρησή του και εκείνος στην προσπάθειά του να διαφύγει βγήκε έξω και αυτός τον πυροβόλησε? Επειδή απολογήθηκε μόλις αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πάρει αντίγραφα τη φωτογραφία και επισήμως δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει. Έχει προσκομίσει κάτι ότι έχει ο συλλεκτής, ο Τώρα μόλις τελείωσε η απολογία. Εμείς από αυτή τη στιγμή και μετά δικαιούμαστε να πάρουμε αντίγραφα των εγγράφων της δικογραφίας. Θα τα πάρουμε, θα τα μελετήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε τους όποιους συσχετισμούς νομικά μέσα όπως εν πάση περιπτώσει η εμπειρία.